ότι στο Δήμο Μαλεβιζίου ξεκινά μια νέα εποχή σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και συνολικά των απορριμμάτων, ανέφερε σήμερα ο Δήμαρχο Μενέλαος Μποκέα, παραλαμβάνοντα τα δύο απορριμματοφόρα συλλογή οργανικών αποβλήτων και μαζί 200 καφέ και 200 οικιακού κομποστοποιητέ που θα διανεμηθούν και θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία το επόμενο διάστημα. Είναι μια νέα ανάγκη και ένα νέο στόχο για συνολικότερα το σχεδιασμό του νησιού σε σχέση με τη διαχείριση απορριμμάτων. Τα οργανικά απορρίμματα είναι στην κορυφή και για οικονομικού λόγου. Να θυμίσω απλά ότι η επιβάρηση με το τέλο ταφή στο χιτά περαγαλίνων μα καθιστά μη βιώσιμου οικονομικά. Επομένω, πρέπει να λιγοστεύσουμε τι ποσότητε που οδηγούνται στου περαγαλίνου. Δύο νέα απορριπατοφόρα εδώ στο Δήμο Μαλεβιζίου που μαζί με τους κάδους δίνουν μια καλύτερη διαχείριση στο θέμα των οργανικών. Στόχο όχι μόνο τη Δημοτική Αρχή, αλλά και ολόκληρου του περιφερειακού σχεδιασμού για τα απορρίμματα, είναι με τη συλλογή των οργανικών αποβλήτων να μειωθεί ο όγκο των απορριμμάτων που θα καταλήγουν στου πέρα γαλήνου, που αποτελεί και ένα αφόρητο κόστο για του Δήμου εκτό από την επιβάρυνση. Θα δοθούν προτεραιότητα στι περιοχέ που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση σύμφωνα με τι μετρήσει και τον τοπικό σχεδιασμό διαχείριση απορριμμάτων Άρα προφανώς θα γίνουν οι αντίστοιχε ενημερώσεις, εκπαιδεύσεις. Σήμερα είναι εδώ και τα παιδιά. Από το Δημοτικό Σχολείο για να του ενημερώσουμε, γιατί σε αυτού απευθυνόμαστε, σε επόμενε γενιέ. Αυτό είναι ο στόχο: ένα μαλευίζι πιο καθαρό. Η χρηματοδότηση έγινε από το ΕΣΠΑ τη Περιφέρεια Κρήτη και το ποσό έφτασε τι 427.000 ευρώ. Με τον Περιφερειάρχη να εκφράζει την ικανοποίησή του για την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, με κεντρικό στόχο η Κρήτη ω περιφέρεια να καταστεί πρότυπο στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Ο σχεδιασμό μα συνεχίζεται, ούτω ώστε η Κρήτη να καταστεί μια περιφέρεια πρότυπο στη διαχείριση των στερεών αλλά και υγρών αποβλήτων και, και, και τα δύο δίνουν μια άλλη δυναμική. Ενεργό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια θα έχουν πολίτες αλλά και επαγγελματίες στο χώρο του τουρισμού όπως ξενοδοχεία που το επόμενο διάστημα εν ώψη διανομής κομποστοποιητών και κάδων θα έχουν αναλυτική ενημέρωση για τη λειτουργία τους και τα ωφέλη. Θα δοθούν προτεραιότητα στι περιοχέ που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση σύμφωνα με τι μετρήσει και τον τοπικό σχεδιασμό διαχείριση απορριμμάτων. Άρα, ε, αυτό θα γίνει τι επόμενε μέρε η εκκίνηση αυτή τη διαδικασία και με τα ξενοδοχεία θα γίνει αντίστοιχη διαδικασία, διότι αυτοί είναι οι μεγάλοι καταναλωτέ. Ικανοποιημένο για την έγκαιρη υλοποίηση του σχεδιασμού και την προετοιμασία για την έναρξη συλλογή των οργανικών αποβλήτων, που θα καταλήγουν όταν ξεκινήσει στη μονάδα διαχείριση οργανικών αποβλήτων του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στον Επανουσίφη, εμφανίστηκε και ο πρόεδρο του ενιαίου συνδέσμου διαχείριση απορριμμάτων Κρήτη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι τέτοιε δράσει προβάλλουν, αναδεικνύουν και στηρίζουν το περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που έχουμε υποχρέωση όλοι να παραδώσουμε καλύτερο στα παιδιά μα.